Απογοητευμένοι είναι οι εκπρόσωποι των ελεύθερων επαγγελματιών από τη ρύθμιση χρεών σε 36 έως 72 δόσεις που ψήφισε πριν από λίγες ημέρες η Βουλή. Όπως επισημαίνεται, η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών μένει εκτός της συγκεκριμένης ρύθμισης, καθώς υπάρχουν αυστηροί έως απαγορευτικοί όροι και προϋποθέσεις. Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και 2 χρόνια υγειονομικής, αλλά και την κρίση της ενέργειας που ζούμε αυτή τη στιγμή, είναι αδύνατο οι μικρές επιχειρήσεις να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές. Σίγουρα αφήνει έξω οι προϋποθέσεις και οι όροι οι οποίοι μπήκαν σε αυτές τις ρυθμίσεις. Δεν είναι για μας οι ανάλογες, αυτό που θα περιμέναμε. Και γι' αυτό αφήνει πάρα πολλούς μικρούς, σχεδόν το 80% των επιχειρήσεων, έξω. Σύμφωνα με όσα ισχύουν, η νέα ρύθμιση 36 έως 72 δόσεων αφορά σε όσους την 1η Νοεμβρίου του 2021 δεν είχαν ληξει πρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Δηλαδή, στο πεδίο της νέας ρύθμισης υπάγονται οφειλές που έγιναν ληξει πρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021. Όμως, το κυβερνητικό επιτελείο δεν υπολόγισε το δύσκολο διάστημα της πανδημίας και τα χρέη που γεννήθηκαν εκείνη την περίοδο. Άρα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός οφειλετών μένει εκτός της νέας ρύθμισης. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση, κατά πρώτο λόγο, να μας ακούσει, να πούμε σε ρυθμίσεις πραγματικές, ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει κάθε μικρή επιχείρηση, έτσι ώστε να είμαστε εμείς εντάξει και απέναντι στο κράτος, αλλά και απέναντι μιλάμε στις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας. Δεν είναι μόνο οι ρυθμίσεις. Το ζήτημα είναι ότι τρέχουν ταυτόχρονα και διάφορες υποχρεώσεις των επιχειρήσεών μας, όπως είναι, μιλάμε, ο ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες το τελευταίο διάστημα ανεβήκανε, όπως ξέρετε, και ανεβήκανε κατά 10%. Παρά την μείωση του τζίρου μας, όπως επίσης και τα ενίκια τα οποία έχουν πάρει την Αύγουστα και ανεβαίνουν προς τα πάνω, ή το ρεύμα, το νερό και όλες αυτές οι υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις. Άρα είναι αδύνατο για εμάς, με τους όρους αυτούς που θέτει η κυβέρνηση, να μπορέσουμε να είμαστε τυπικοί, ακόμα και αν τις κάνουμε και αν μπούμε σε αυτές τις ρυθμίσεις. Η ρύθμιση των 36 δόσεων προβλέπει επιτόκιο 4,38% και των 72 δόσεων 5,87%. Σε ό,τι αφορά στην αναβίωση των 120 δόσεων, πρέπει να καταβληθούν υποχρεωτικά 2 δόσεις μαζί για να ενταχθεί και πάλι ο οφειλέτης. Οι επιχειρήσεις οι περισσότερες χρωστάνε. Θα έπρεπε να πάμε σε μια συνολική μορφή και για τα 4 αυτά χρόνια, αλλά και για τις καινούργιες υποχρεώσεις. Θα πρέπει να πάμε σε μια συνολική ρύθμιση χρεών, οι οποίες να είναι στις 120 δόσεις και η κάθε δόση να είναι ανάλογα με τη δυνατότητα και το τζίρο της κάθε επιχείρησης. Οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι οι νέες ρυθμίσεις χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα και προβλέπουν ότι αν δεν αλλάξει το σημερινό καθεστώς, έρχονται δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών λόγω φυλών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη βιωσιμότητα χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.